που δεν ασχολούμαι. Τι έχει γίνει, για να το καταλάβουμε όλοι. Έχει γίνει κάτι στο Twitter, το οποίο ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι. Θα μας το πει ο Τίμος, που είναι ο αρμοδιότερος γιατρός για αυτά τα θέματα. Και ψακούμε, Τίμο. Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε, όχι από αυτά, από το πρώτο tweet που έχουν κάνει. Ναι. Που έχουμε πάρει από το Newsit. Να μας το δείξουν. Να το. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη συνομιλία. Βία είναι ο γέρος μου που πάει στο γιατρό και βρίσκει τα μπελάκι, τέλειωσαν οι 10 δωρεάν. Αυτό είναι ένα tweet που πεθάνει, στέλνει ο χρήστης αυτός προς τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Ναι, ο χρήστης Ρασκάλνικοφ προς τον Φαΐλο Κρανιδιώτη που είναι βασισμένο στο Ντοστογεύσκι σε ένα. Ναι, ο ήρωας. Ναι, εγκληματική μορία. Και εδώ πέρα ο κύριος Κρανιδιώτης απαντάει ευχαρίστως, αλλά πού να τον βάλουμε. Α, έχω όμως μια κούτα από τηλεόραση, ασπρόμαυρη. Αν τον διπλώσει πριν παγώσει, θα χωράει. Και έτσι λοιπόν. Ξεκίνησε το όλο θέμα στο Twitter και έκανε. Έγινε τη κακομία με μια γεύση. Να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν. Να το πάρω πρώτα απ' όλα δεν ξεκίνησε από αυτό. Αλλά. Κάνει μια παρέμβαση ο συγκεκριμένος ψευδώνυμος χρήστης, έτσι. Έχω κάνει κάποια σχόλια εγώ για τα γεγονότα στις Κουριές και την όλη στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά την άποψή μου που τη θεωρώ αμφίσιμη απέναντι στην βία και την ανομία. Γι' αυτό λέει η βία είναι. Ο πατέρας σου να πηγαίνει στο γιατρό και να βρίσκει τα μπελάκια ότι τέλειωσαν οι 10 επισκέψεις και καταλήγει με το εξής εκπληκτικό, έτσι. Λέει ότι αν πεθάνει θα στον φέρω. Βλέπω εγώ λοιπόν κάποιον με ψευδώνυμο, ο οποίος τι μου λέει, κάνει πλάκα, κάνει μαύρο χιούμορ με τον θάνατο του υποτιθέμενου πατέρα του και ότι θα πάρει το πτώμα να μου το φέρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας, έτσι, ο οποίος στα σοβαρά, θα κάνει αστείο σε οποιαδήποτε περίπτωση με την υγεία ή με τον θάνατο του πατέρα του και θα έλεγε μάλιστα ότι θα πάρει το πτώμα του να το πάει σε κάποιον ξένο, σε κάποιον τρίτο. Είτε προφανές λοιπόν ότι πρόκειται για αυτό που λέμε τρολ, καλικάτζαρος θα το λέγαμε έτσι ελληνικά, ο οποίος λέει ψέματα, γιατί αν ήταν αλήθεια ότι είχε πραγματικό πρόβλημα και έκανε πλάκα, τότε είναι διπλά κατάπτυστος, έτσι. Εκεί λοιπόν, εγώ δεν απάντησα λοιπόν, απάντησα στο μαύρο χιούμορ που κάνει το χιδαίο αυτός για τον δικό του υποτιθέμενο πατέρα, απάντησα με ένα αντίστοιχο μαύρο χιούμορ και αυτό είναι το όλο θέμα. Εγώ λοιπόν θέλω να πάρω και θέση. Και δεν απολύσα μόνο αυτά. Να πω κάτι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο που γνωριζόμαστε χρόνια και με τον οποίο έχουμε πολλές φορές συζητήσει, διαφωνήσει ή συμφωνήσει. Εμένα, κύριε Κρανιδιώτη, με ενόχλησε. Όταν δηλαδή το διάβασα, με ενόχλησε. Και με ενόχλησε όχι γιατί μπορεί κάποιος να το εκλάβει ως χιούμορ ή ως μη χιούμορ. Γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν τον πατέρα τους σε αυτή την κατάσταση. Αλλά εγώ δεν απαντάω σε κάποιον. Και το ξέρετε. Και, και επειδή έχετε ένα πολιτικό προφίλ, επειδή ασχολείστε με την πολιτική, επειδή είστε πολιτικών. Αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να απαντάει κάποιος έτσι. Όχι, ούτε για αστείο. Για να σας το πω επιλέξει. Κάνετε ένα λάθος. Εσείς δεν έχετε. Εντάξει, τώρα λόγους. Μου επιτρέψετε να πω και εγώ μια παρατήρηση και να απαντήσετε συνολικά. Είστε μέλος μιας ιστορικής παράταξης. Έχω την αίσθηση ότι δεν αρμόζει αυτό. Είστε ή υπήρξατε υποψήφιος βουλευτής και ενδεχομένως θα ξαναείστε. Φίλος του Αντώνη Σαμαρά, όπως λέτε, χωρίς θεσμικό βέβαια ρόλο. Φαντάζομαι ότι κι εσείς ίσως να το έχετε ξαναδεί πάλι. Καθόλου. Ότι. Ξέρω εγώ, ήταν λίγο. Μπορεί να ήταν μια παρόμοιση. Για να σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, να τον αφήσω να μας απαντήσω. Κύριε Χατζή, θα γράφατε εσείς ποτέ σε κάποιον ότι θα σου φέρω τον νεκρό πατέρα μου κάνοντας πλάκα εσείς με τον πατέρα? Ο μέσος Έλληνας, αν σκεφτεί κάτι κακό. Δεν κάνει πλάκα, έτσι όπως το έχει διατυπώσει. Δεν είναι πλάκα. Είναι σαφέστατο. Θα σου φέρω το πτώμα του πατέρα μου. Το λες με μια υπερβολή, όχι πλάκα. Το λες με απόγνωση. Του απάντησα και εγώ αντίστοιχα, διότι θεώρησα ότι αυτό δεν είναι φυσικά αληθινό. Πάντως, έτσι. Αυτό όταν το διαβάσει. Το μήνυμα. Αν το διαβάσει κανείς, είναι απόγνωση, όχι πλάκα. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ Νίκο. Λοιπόν, κάνει μαύρο χιούμορ ο ίδιος με τον θάνατο του πατέρα του και λέει το επαναλαμβάνω, μας ακούνε οι τηλεθεατές. Και έχω γράψει και μια απάντηση εκτενής του Αντινιού, μπορεί να τη δουν οι τηλεθεατές. Κάνει πλάκα με τον θάνατο του ίδιου του πατέρα του και λέει ότι θα πάει το πτώμα του σε κάποιον. Και εγώ αυτό πρέπει να το απαντήσω σοβαρά. Εγώ προσβάλλω κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, απαντάω σε κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Αν μου έστελε ένα μήνυμα κάποιος ο οποίος έχει πρόσωπο και όνομα και μου έλεγε. Πώς έχει γίνει με άλλες περιπτώσεις, με έχουν ενοχλήσει για να βοηθήσω. Για να βρουν εντατική, ας πούμε. Κύριε Κρανιδιώτη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν απαντάω έτσι. Όμως εγώ σε τρολ, τα οποία χλεβάζουν οι ίδιοι στην ουσία το υποτιθέμενο πρόβλημα, έτσι. Πώς θα θέλατε να απαντήσω. Και μιλάμε στα σοβαρά γι' αυτό. Έχει δημιουργηθεί ένας οριμαχτός από απειλές, από ύβρις. Δεν υπάρχει οριμαχτός. Θα διαβάσουν. Πέραν όλων, αλλά θέλω να πω ότι εγώ πήρα θέση και είπα την άποψή μου. Το πράγμα πήρε και
πολιτική διάσταση με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε και αλλά την κάρτα. Όχι μόνο από ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Με συγχωρείτε, Νίκο. Δεν ήταν μόνο. Και ο κύριο Μουρούτη από το Μαξίμου έγραψε. Τι είπε ο Μουρούτη, πρώτα απ' όλα. Ένα-ένα να τα δούμε. Δεν συμφωνεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο κύριο Καρνιδιώτη, σύμβουλο του Πρωθυπουργού, περιφέρεται στα κοινωνικά μέσα κάνοντα δημόσια επίδειξη ακροδεξιού κινησμού, φασιστικού τραμπουκισμού. Να δούμε. Το λέω για να απαντήσετε. Και προκλητική. Απρέπεια απέναντι σε έναν άγνωστο πολίτη, ο οποίος εξέφρασε την αγωνία για τη ζωή του πατέρα του, ο κύριος Σαμαράς, που δεν φίδεται χαρακτηρισμών για τους πολιτικούς του αντίπαλους, θα διατηρήσει τη θέση του συμβούλου, αυτόν τον εκλεκτό και στενότατο συνεργάτη. Καλά, τώρα να σας πω το πόσα ψέματα έχει εδώ, αυτό εν πάση περιπτώσει δεν είναι το θέμα. Σύμβουλος θα δεν είναι ο κάτι απλό, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι. Εγώ από φασίστες, οι οποίοι αφιερώνουν μια μισή γραμμή για να καταδικάσουν τα γεγονότα στις κουριές και μισή σελίδα για να ρίξουν βενζίνη στη φωτιά, δεν δέχομαι χαρακτηρισμούς ότι είμαι εγώ ακροδεξιός ή δεν ξέρω εγώ όλα αυτά. Είμαι εργαζόμενος, λέω την άποψή μου. Είναι βαρύ χαρακτηρισμός. Σας χαρακτηρίζει το Twitter. Σε αντίθεση με τα τρόλ τα οποία χρησιμοποιούν, εγώ γράφω επωνύμως την άποψή μου. Εγώ απάντησα σε μια σκιά, σε έναν καλικάτζαρο, το ξαναλέω, σε ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ψεύδος, χλεβάζει ο ίδιος το υποτιθέμενο πρόβλημα και λέει, ξαναλέω, μας ακούν Έλληνες, έτσι, ότι θα πάρει το πτώμα του πατέρα. Απαντάτε εσείς σε καλικατζαραίους, κύριε Καρνιδιώτη. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα συνεχίσουμε σε 4 λεπτά από τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο της κουβέντας. Ήταν στο 19ο αιώνα. Σε 4 λεπτά. Μάλλον δεν μίσατε το Μέγαρο Μαξίμου και τον Υπουργό Τύπου, ο οποίος έβγαλε τη σχετική ανακοίνωση. Εμένα με πείθετε, αν θέλετε, γιατί είμαι καλών προθέσεων. Φαντάζομαι όμως ότι το φίλο σας, τον κύριο Σαμαρά, και τον υπουργό τύπου δεν τους πείσατε για να κάνουν μια τέτοια ανακοίνωση. Κάτι πήγατε να πείτε για τον κύριο Κυριακόπουλο. Όπως είπε νομίζω και ο ίδιος και έχω μάθει και εγώ, όταν ρωτήθηκε δεν είχε δει όλο το διάλογο και ούτε ξέρει τι έχει προηγηθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι αν ήξερε ο κύριος Κυριακόπουλο, θα αξίζει να τον ξαναρωτήσετε σήμερα ή αύριο. Ότι ο κύριος Κυριακόπουλο, αν ήξερε ότι ο συγκεκριμένος με το ψευδόνυμο, το τρόλ αυτό, τέλος πάντων, ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο άγνωστος, έλεγε ο ίδιος ότι θα στείλει το πτώμα του πατέρα του σε κάποιον. Να δούμε τι. Εγώ πάντως θέλω να επιμείνω, Ελένη. Εσείς συνηθίζετε να απαντάτε σε ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζετε. Στο το Twitter, λέω γιατί ξέρετε, γνωρίζω ότι είστε έμπειρος πολιτικός και για να μιλάτε πολιτικά με τον Πρωθυπουργό, ακούστε, αντιλαμβάνομαι ότι σέβεται και τη γνώμη σας. Στο Twitter, είναι λίγο περίεργο, ναι, θα μ' ακούσετε, το να συνομιλείτε με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζετε. Στο Twitter, όπως ίσως ξέρετε, εγώ είμαι από τις εξαιρέσεις που γράφω με το όνομά μου και με το πρόσωπό μου. Το η γνωρίζω. Πλειοψηφία, λοιπόν, γιατί με ρωτάτε. Όλοι, με όλους αυτούς που μιλάμε, περισσότερο είναι με ψευδόνυμα. Με τι μιλάμε. Απλά, άρα όταν είναι βλέπω δικαιολογία κάποιον, αυτό που μας λέτε σήμερα. Τίποτε? Λέω, άρα είναι δικαιολογία αυτό που μας λέτε σήμερα ότι απαντήσατε σε κάποιον που είχε ένα ψευδόνυμο. Όχι, δεν είναι απλά, δεν είναι καμία δικαιολογία. Σας λέω ποια είναι η πραγματική απάντηση. Έγραψε κάποιος, χλεβάζοντας ο ίδιος στην ουσία το πρόβλημα, ότι θα στείλει τον νεκρό πατέρα του. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εσείς θα το γράφετε αυτό. Εγώ διαβάζοντας το Twitter, πλάκα, γιατί εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους. Εκεί στη Νέα Δημοκρατία το έχετε το Twitter. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Θα κάνατε εσείς ποτέ παρέμβαση στο Twitter και θα μου γράφατε εμένα σε έναν άγνωστο ότι θα μου στείλετε το πτώμα του πατέρα σας και θα πετούσατε εγώ να σας πάρω στα σοβαρά και να σας απαντήσω με σεβασμό. Όχι, κύριε Καρνιδιώτη, δεν σας έγραψε έτσι. Ξεκίνησε αλλιώς. Ναι, το ξέρω πώς ξεκίνησε. Συμψήφισε τη βία. Το να πηγαίνει ο πατέρας μου στην ουρά. Και να, και να του λένε ότι η δωρεάν η υγεία τελείωσε γιατί είχε τον αριθμό. Δεν θυμάμαι πώς το έγραψε. Είχε εξαντλήσει ο γιατρός στις 10 επισκέψεις της μέρας που έλεγε. Αυτό έγραψε ο άνθρωπος και αμέσως μετά λέει. Τι θα τον, να σας τον στείλω όταν θα πεθάνει. Όχι, δεν είπε έτσι. Εξοργισμένος. Αν πεθάνει, θα στον είναι φέρω. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξοργισμένος για αυτό που συμβαίνει στον πατέρα του. Το ξέρετε εσείς, κυρία Καλογεροπούλου. Είναι καθαρότατο το μήνυμα το οποίο στέλνει. Σοβαρά. Το ξέρετε. Καθαρότατο, κύριε. Και το γι' αυτό ξέρετε, το απαντήσατε. Εσείς θα το γράφατε αυτό. Υπάρχει Έλληνας που θα έγραφε ότι θα εγώ, πάει σε κάποιον. Εγώ, κύριε Καρνιδιώτη, δεν του. Έχω ούτε Twitter ούτε τίποτα. Ωραία, τότε. Για να είμαι ειλικρινή. Άλλοι γράφουν για μένα. Λοιπόν, στο για να Twitter. Κλείσουμε δεν την κουβέντα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, Ελένη. Εγώ σε φαντάσματα και προβοκάτορες δεν απαντάω στα σοβαρά. Κύριε Καρνιδιώτη, πάντως να πούμε το εξής. Πέραν όλων. Εγώ θα επιμείνω και στην αρχική μου τοποθέτηση. Αυτό που γράφει αυτός ο άνθρωπος, και επειδή το Twitter είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούνται πολύ τα ψευδόνυμα, είναι και αποδεκτό, όπως και να το κάνουμε. Και το λέω γιατί το χρησιμοποιείτε και το ξέρετε. Αυτό που γράφει αυτός ο άνθρωπος είναι μια αλήθεια. Από μένα ότι δεν αποδεκτό. Γιατί το εγώ καταλαβαίνω, αλλά. Λέω ότι άμα έχει άνθρωπο, θα με το όνομά σου και το πρόσωπό σου. Ναι, αλλά είναι αποδεκτό στο μέσο, το μέσο αυτό τη κοινωνική δικτύωση, στο οποίο είστε κι εσείς καθημερινά. Λέω λοιπόν ότι αυτό που γράφει είναι μια αλήθεια που υπάρχει. Το ότι άνθρωποι συνταξιούχοι μεγάλη ηλικία.
Και ποιο να υπάρχει. Πάνε και δεν βρίσκουν δωρεάν υγεία. Η αγανάκτηση λοιπόν, είτε το γράψει κάποιο με ψευδόνυμο είτε χωρίς ψευδόνυμο, που λέει πολλές φορές, άμα πεθάνει, θα στον φέρω έξω από την πόρτα σου, είναι κάτι που το λέμε σαν έκφραση. Δεν το λέει ο Έλληνας αυτό. Ο Έλληνας για να σκεφτεί μόνο κακό για τον πατέρα του. Λέει πολλά περισσότερα. Και πολιτεύεστε στον Πειραιά σε μια περιοχή που πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εγώ περιμένω τώρα Ρασκόλνικοφ για να μάθω τα προβλήματα του ΕΟΠΗ, κυρία Καλογεροπούλου, και θα πάρω στα σοβαρά κάποιον με ψευδόνυμο που επαναλαμβάνω λέει κάτι που δεν το πει ποτέ κανένα Έλληνα. Το λένε πάρα πολύ Έλληνες, κύριε Καλογεροπούλου. Εγώ για τον πατέρα μου δεν το έλπιζα καλά. Είστε ο μοναδικός του πολιτεύεται και δεν το διακόπτει.